Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Θυμάστε που κάναμε ένα βίντεο στο οποίο προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε το φαινόμενο Γεωργά, εκείνο ο τύπο ο οποίο έστελνε πανομοιότυπα ηχητικά κυρίω μηνύματα σε διάφορε κοπέλε και είχε γίνει τόρο πριν μερικού μήνε. Λοιπόν, ένα νεαρό άνδρα μου έχει στείλει ένα email εκείνε τι μέρε, το οποίο τώρα το είδα, όπου. Σε αυτό το email εκφράζει τις απόψεις του για τους άνδρες, για το φαινόμενο γεωργάς, τις απόψεις του για το σεξ, τις απόψεις του για τις γυναίκες και κυρίως την αγανάχτησή του, όπως λέει, για την κατάντια των σημερινών άνδρων. Πρόσφατα έχω διαβάσει το mail του και του έστειλα τώρα εδώ το mail σου, θα το κάνω βίντεο. Αν κατάλαβα καλά το ρώτησα διευκρινιστικά. Θα καταλάβετε στη συνέχεια γιατί χρειάστηκε να κάνω αυτή τη διευκρίνηση. Αν κατάλαβα καλά, είσαι 29 ετών, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη την ερωτική σου ζωή επειδή θέλεις να την έχεις μόνο με τη γυναίκα που θα παντρευτείτε. Καλά κατάλαβα και μου λέει γεια σα, φυσικά αυτό εννοούσα, καλέ διακοπέ. Άρα γι' αυτό... Και ο τίτλος αυτού του βίντεο είναι «29 ετών άνδρας, παρθένος επισκοπού». Το επιλέγει δηλαδή να μην έχει ξεκινήσει ακόμη την ερωτική του ζωή. Δεν έτυχε, πέτυχε. Λοιπόν, καλημέρα κυρία Θέκλα. Λέει το όνομά του, δεν θα το διαβάσω για σκόπους προστασίας των προσωπικών του δεδομένων. Είμαι 29 ετών, διαμένω στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχω παρακολουθήσει κατά καιρού ορισμένα από τα βίντεό σας. Μ' αρέσει όταν ξεκινάει έτσι η εισαγωγή ενός email γιατί δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίο δεν είναι μέλο τη κοινότητά μα, δεν είναι μέλο του καναλιού, κατά καιρού έχει παρακολουθήσει ορισμένα από τα βίντεο. Μ' αρέσει να το ξεκαθαρίζει κάποιο ότι δεν ανήκω στη ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα, απλώ έπεσαν μπροστά μου κάποια βίντεο και τα έχω παρακολουθήσει. Λέει, έχω παρακολουθήσει κατά καιρού ορισμένα από τα βίντεο σα. Ο λόγο που γράφω αυτό το μήνυμα είναι για να εκφράσω του προβληματισμού και την αγανάκτησή μου για τη σημερινή κατάντια των σημερινών ανδρών. Ένας νέος άνδρας, 29 ετών, το γράφει αυτό. Αφορμή για τη σύνταξη αυτού του μηνύματος, στάθηκε το βίντεο σχετικά με το Γέοργα, Γεωργάς νομίζω το όνομα του, που έστελνε ηχητικά και εξαπατούσε γυναίκες. Καθώς και δύο άλλα βίντεο. Το ένα είχε τίτλο «Λογαριάζοντας χωρίς το ξενοδόχο», η σκοπιά ενό άνδρα για τι σχέσει και το γάμο, ενώ το άλλο μπορεί από το σεξ να καταλάβει τον άρχη σου. Άρα, μα λέει και και ποια τρία βίντεο έχει παρακολουθήσει. Εγώ θέλω έτσι, ω ψυχολόγο, να ε, κάνω την παρατήρηση ότι γράφει ε, σε μια γραφή η οποία παραπέμπει σε άνθρωπο μεγαλύτερη ηλικία. Δηλαδή, κάνει έτσι και μια ελαφριά χρήση τη καθαρεύουσα. Πρώτα απ' όλα, στο περιβάλλον μου δεν έχω συναντήσει τέτοιους άνδρες με τέτοια παιδαριώδη λογική. Αυτό που έχω μάθει είναι πως ο άνδρας πρέπει να έχει μπέσα και λεβεντιά. Σαν παραδείγματα έχω τον πατέρα μου και τον παππού μου, οι οποίοι μου δίδαξαν τι σημαίνει τίμια συμπεριφορά. Ο ανδρισμός είναι καθαρά εξαρτώμενος από τη συμπεριφορά της σταθερότητας της λογικής και όχι της παρόρμησης. Δυσκολεύτηκα λίγο να καταλάβω εδώ, αλλά ξέρω ότι θα δυσκολευτώ γιατί μου γράφει για να το πω πιο λαϊκά. Σε ευχαριστούμε που το λες λαϊκά και καταλαβαίνουμε κι εμείς. Δεν συνδέεται καθόλου με τη σεξουαλικότητα και τα γερνητικά όργανα. Απέναντίας, ένας άντρα που, που γυρίζει με τη μια και με την άλλη, σημαίνει πως ο ανδρισμός του πλέον έσβησε και καμία γυναίκα δεν μπορεί να στηριχθεί επάνω του. Εσείς οι γυναίκες πρέπει να το γνωρίζετε αυτό πολύ καλά. Άρα αυτός ο νεαρός άνδρας, ο οποίος διαμένει, διαβιεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να χρησιμοποιήσω λίγο ρήματα της καθαρευούσης, όπως αυτός χρησιμοποιεί εκφράσεις, και ο οποίος είναι παρθένος, δηλαδή δεν έχει ξεκινήσει ακόμη τη σεξουαλική του ζωή, μας λέει ότι ένα άνδρας που γυρίζει με τη μια και με την άλλη σημαίνει πως ο ανδρισμός του πλέον έσβησε και καμία γυναίκα δεν μπορεί να στηριχθεί επάνω του. Εσείς οι γυναίκες πρέπει να το γνωρίζετε αυτό πολύ καλά. Μας προειδοποιεί δηλαδή ότι αν ο σύντροφο που έχουμε γνωρίσει είχε πολλές ερωτικές σχέσεις ή είχε ούτως ή άλλως ερωτικές σχέσεις στο παρελθόν και γύριζε με τη μια και με την άλλη. Τι σημαίνει γυρίζει με τη μια και με την άλλη. Σαν να ακούω τώρα Σαν να ακούω έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, που έχει έρθει από πολύ μακριά. Δεν μιλάω από την Αγγλία. Ε, μιλάω από πολύ μακριά στο χρόνο. Τι σημαίνει ένα άνδρας που γυρίζει με τη μια και με την άλλη. Δηλαδή, ε, ενώ είσαι άνδρα, εκφράζει μισανδρισμό σε αυτό το σημείο. Γιατί θεωρείς ότι αν ένας άνδρας έχει περισσότερες από μη ερωτικές συντρόφους, άρα γυρίζει με τη μια και με την άλλη, δεν έχει ανδρισμό. Επίσης και μισογενισμό εκφράζεις με τη μια και με την άλλη. Μπορείτε να επιλέξετε έναν τέτοιον άνδρα αν σας ενδιαφέρει πολύ ο ρόλος της νοσηλεύτριας Παύλα Νοσοκόμας. Εγώ προσωπικά έχω μεγάλη απορία πώς μπορεί ένας νεαρός άνδρας που ακόμη δεν έχει ξεκινήσει την ερωτική του ζωή να μας δίνει συμβουλές για το πώς να ζήσουμε εμείς τη δική μας. Με προβληματίζει λίγο αυτό και με ποια ιδιότητα δηλαδή, δεν είναι ψυχολόγος, δεν είναι ειδικό στις ανθρώπινες σχέσεις. Αν θέλετε το ρόλο νταντάς, αν θέλετε ρόλο αυτό είναι δική σας επιλογή. Νομίζω ότι αυτός ο νεαρός στέκεται έτσι σε ένα ψηλό βουνό, είναι πάρα πολύ άγιος, είναι πάρα πολύ εξαγιο, και δίνει συμβουλές σε όλους τους υπόλοιπους. Και ένα ακόμα μυστικό αφορά σε σχέση με το κάπνισμα στους άνδρες συνήθως παρουσιάζεται ως ένδειξη μανγιάς, ενώ δεν είναι τίποτε άλλο παρά υποκατάστατο της πιπίλας. Μπορείτε να φανταστείτε έναν άνδρα 30 με 35 ετών να κρατάει πιπίλα, απλά γελίο το θέαμα. 30 με 35, αρέσει που σε 29 θα μπορούσε να κρατάς πιπίλα και να μην είναι γελίο. Τι είναι αυτές οι απόψεις, βρε μου. Από πού τις έχεις αντιλήσει αυτές τις απόψεις. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι υπέρ του καπνίσματος με την έννοια το ότι το κάπνισμα έχει συνδεθεί με κάποιες ασθένειες. Και γι' αυτό το λόγο. Αλλά από πού έρχεσαι, από το χρονοτούλα της ιστορίας έρχεσαι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς μπορεί ένα άνδρας να είναι μη άνδρος. Και θα εξηγήσω στη συνέχεια τον ορομής και τον ορομής Όλα αυτά τα δυσάρεστα τριγύρω μα θα είχαν αποφευθεί εάν οι άνδρε σκέφτονταν επιτέλου λίγο λογικά. Δηλαδή, μπορεί να βγαίνει ραντεβού ο άνδρα με τη γυναίκα αρκετέ φορέ για να μάθει πληροφορίε και να χτίσει μια επικοινωνία. Εάν και οι δύο πλευρέ επιθυμούν σχέση, τότε δηλώνουν αποκλειστικότητα και συνεχίζουν να βγαίνουν χωρί ολοκληρωμένη σχέση. Έτσι θα φανεί αν πραγματικά αξίζει η σχέση αυτή. Και μην ακούσω τη γνωστή καραμέλα πως αν δεν δοκιμαστεί αυτό το κομμάτι, τότε πως θα υπάρχει τέρας, τέριασμα. Αγάπη μου, τι είσαι εσύ, τι είσαι μωρό μου. Εσύ, σε λέω μωρό μου, γιατί είσαι νέο, δεν σε λέω μωρό μου ερωτικά, όχι να μου πεις ότι του κάνω και παρενόχληση, αλλά τι είσαι. Τι είσαι, είσαι ένα. Ξέρω εγώ μοναχός σε μια σκήτη κάπου, έχεις μια θεία επιφήτηση και μας διδάσκεις. Μας διδάσκει. Μα, δε, δεν έχεις μεγάλη διαφορά από τον Γιώργα, γιατί και ο Γιώργας διδάσκει. Και λέει, η δική μου πραγματικότητα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλους, η δική μου πραγματικότητα είναι ίδια με τους υπόλοιπου, αλλά μόνο εγώ το παραδέχομαι. Εδώ θα θέσω ένα σημαντικό ερώτημα. Αν δεν υπήρχε η σεξουαλική σχέση θα σας ενδιέφερε να πλησιάσετε και να γνωρίσετε μια γυναίκα. Προσωπικά αγαπώ το γυναικείο φίλο, το γυναικείο χαμόγελο, τη γυναικεία φωνή, τους μορφασμούς που κάνει μια γυναίκα όταν της λες ένα αστείο. Όλα αυτά είναι απολαυστικά». Προσωπικά δεν έχω κάνει σχέσεις διότι πιστεύω σε μια μονογαμική σχέση μέσα στο γάμο Άρα είναι θρίσκος ο άνθρωπος Είναι θρίσκος Όσον αφορά περιστασιακές σχέσεις μου έτυχε αρκετές φορές να μου προτείνουν γυναίκες Και απλώς, απλά εγγράφεις, απλώς είναι το ορθό ε. Και απλώς το αρνήθηκα με ευγενικό τρόπο Δεν είναι του γούστου μου τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις Δεν είναι του γούστου σου το σεξ δηλαδή Αποφάσισε, έχει αποφασίσει ότι δεν θε να κάνει σεξ ή δεν αμαρτία πριν από το γάμο, ή δεν είναι του γούστου σου το σεξ. Θα σου πω ποιε είναι οι απολαυστικέ μου στιγμέ με κοπέλε. Οι πιο απολαυστικέ στιγμέ είναι να απολαμβάνω τι εκφράσει τη γυναίκα μετά από κάποιο αστείο, το δώσιμο μια αγκαλιά στο τέλο του ραντεβού, το χάδι στα μαλλιά και στο κεφάλι. Ρε, είμαι γυναίκα που βγαίνει, είναι μεγάτα. «Θυμάμαι μια φορά μια κοπέλα η οποία ήταν γειτόνισσά μου και με κάλεσε να δούμε ταινία διότι ήταν στενοχωρημένη. Μου ζήτησε να την παρηγορήσω και εγώ τη χάιδευα στο κεφάλι και στην πλάτη μέχρι που εκείνη αποκοιμήθηκε. Εν, συνεχ... εν συνεχεία έφυγα κλείνοντα την πόρτα προσεκτικά να μην την ξυπνήσω. Φυσικά αυτές οι στιγμές είναι ανεπανάληπτες και απολαυστικές». Ζούμε σε μια κοινωνία όπου η σεξουαλική σχέση έχει γίνει μια τυπική και εύκολη διαδικασία. Ειδικά οι άνδρες προσπαθούν να τονίσουν την αυτοπεποίθησή τους με το πόσες σεξουαλικές κατακτήσεις έχουν. Εσύ προσπαθείς να τονώσεις την αυτοπεποίθησή σου με το ότι δεν έχεις καθόλου σεξουαλικές κατακτήσεις και ότι προτιμάς να χαϊδεύεις το κεφάλι της κοπέλας και στην πλάτη παρά να έχεις μια πιο ολοκληρωμένη σχέση μαζί τους. Ο καθένας με τον τρόπο του προσπαθεί να τονώσει την αυτοπεποίθησή του. Γενικά, όταν προσπαθεί να διαφημίσει τα ερωτικά σου κατορθώματα, σημαίνει ότι απέχει πάρα πολύ από την αρενοπότητα. Όταν προσπαθεί να διαφημίσει το γεγονό πω δεν έχει κάνει σεξ, τι σχέση έχει με την αρενοπότητα. Γιατί και εσύ προσπαθεί να το διαφημίσει τώρα. Και εσύ προσπαθεί τώρα να επιβάλλει το δικό σου τρόπο ζωή ω το σωστό τρόπο. Γενικά πιστεύω πως ένας άνδρας πρέπει να απαντήσει σοβαρά στο εξής δίλημα θα γίνει έρμεο των αισθήκτων του για παροδικές επιπολαιότητες ή θα σκεφτεί σωστά και θα κατευθύνει τα αισθήματά του στη μία γυναίκα που το γουστάρει πραγματικά για αυτό που είναι. Γνωρίζω πως μεγάλη μερίδα γυναικών αισθάνεται απέχθεια προς το ανδρικό φύλλο. Να σε ενημερώσω ότι και εσύ αισθάνεσαι απέχθεια προς το ανδρικό φύλλο. Όλο σου το email είναι μη αλλά πρέπει να γνωρίζουν πως υπάρχουν συνειδητοποιημένοι άνδρες που δεν συνεισφέρουν στη σύγχρονη σαπίλα και τον εξευτελισμό της σχέσης μεταξύ άνδρα και γυναίκας. Γιατί εγώ προβληματίζομαι πάρα πολύ σοβαρά για το αν η προσωπικότητα σου, ο χαρακτήρας σου και ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεσαι και λειτουργεί, θα σε έκανε κατάλληλο για παράδειγμα για να δημιουργήσεις μια σχέση ζωής με την κόρη μου. Δεν θα σε ήθελα για καμπρό μου. Πραγματικά δεν θα σε ήθελα, συγγνώμη που θα... Ε, μπορεί να σε προσβάλλω με αυτό που λέω ή μπορεί να μου πει η κόρη σου δεν μου κάνει ε, αλλά εγώ δεν, θα, θα, θα αναστατωνόμουν πάρα πολύ αν η κόρη μου ε, μου έλεγε έχω γνωρίσει αυτόν τον υπέροχο τέλειο άνδρα ο οποίος είναι 29 ετών και σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο και κηρύττει ε, την το σελίμπαση, την αποχή από τις ερωτικές σχέσεις και κατακρίνει όλους τους άλλους ανθρώπους και θεωρεί ότι οτιδήποτε γίνεται έξω από το γάμο είναι χιδαίο και βρώμικο. Δεν τα βάζουμε όλα σε ένα καζάνι, ούτε όλα σε ένα καζάνι όπως τα βάζει ο Γιώργας, αλλά ούτε και όλα σε ένα καζάνι όπως τα βάζεις εσύ. Επειδή μου έστειλε σε μένα email που είμαι ψυχολόγο και έχω ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι, γι' αυτό σου τα λέω. Δεν θα ερχόμουν από μόνη μου να σε βρω να σου πω πώ ζει έτσι τη ζωή σου, επειδή μου γράφει. Πάμε τώρα να ακούσουμε και ένα μισογενιστικό παραλήρημα, γιατί μέχρι τώρα έχουμε ακούσει κυρίω μισανδρικό. Εσεί οι γυναίκε φέρετε μεγάλο μερίδιο ευθύνη, διότι ανέχεστε όλε αυτέ τι αποτρόπες συμπεριφορές από του άνδρε. Ποιο διεστραμμένο άνδρα ζητά στοματικό έρωτα. Yeah. Ο στοματικός έρωτας είναι κομμάτι τη ερωτική πράξη και για του άντρε και για τι γυναίκε. Από πότε ο στοματικό έρωτα έγινε διαστροφή. Μήπω ακού το Μητροπολίτη μόρφου τακτικά. Μήπω είστε φιλή. Μήπω τον ακολουθεί. Μήπω είσαι φανατικό θαυμαστή του. Μήπω εκείνο έχει ακούσει όλα του τα βίντεο. Και με ένα μόνο μερικά. Τα χείλη τα έχει για να τις τα φυλάς μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Έχω την εντύπωση ότι οι απόψει που έχει για τι γυναίκε είναι βασισμένε πάνω σε παραμύθι και όχι στην πραγματικότητα. Και είμαι σίγουρη δεν είναι εντύπωση. Δεν είναι στην πραγματικότητα. Δεν έχει ποτέ πραγματική σχέση. Ποτέ δεν είχε. Μετά απορούν οι άνδρε γιατί οι σχέσει του πιάνουν πάτο. Όσοι απορούν γιατί οι σχέσει του πιάνουν μπάτο δεν είναι επειδή έχει γίνει στοματικό. Ρε, για όνομα του Θεού, ζούμε στο 2023. Πόσο θρησκόληπτο είσαι. Πόση πλήση εγκεφάλου έχει δεχθεί από την Εκκλησία. Πόση. Πόση. Εν κατακλείδη θα ήθελα να ρωτήσω τι γυναίκε. Είπαμε ότι τώρα ήταν μισανδρικό τελείριο και τώρα είναι μισαγυνιστικό. Εάν δεν υπήρχε σεξουαλικότητα, θα θέλατε να μιλήσετε και να σχετιστείτε μαζί μα. Τι σα αρέσει ακριβώ σε εμά. Υπάρχει τίποτε που να σας αρέσει σε σένα δεν αρέσει τίποτα στου άντρε. Και αυτά που λες ότι σε αρέσουν στι γυναίκε είναι πολύ επιφανειακά πράγματα. Το χαμόγελό τη. Τι μ' αρέσει από μια γυναίκα όταν γελάει, όταν κάνω ένα αστείο. Ρε, συγγνώμη, αλλά δεν ζει την πραγματικότητα του εδώ και τώρα. Ζει σε μια φαντασίωση μέσα στο μυαλό σου. Όπω ζούσα και εγώ πρωτού παντρευτώ και σου μιλάει μία η οποία παντρεύτηκε παρθένα, παρέμεινε παρθένα πόσε μέρε μετά το γάμο, γιατί ήμασταν ιδιώνει τελώ 100% παρθένοι και δεν ξέραμε πώ να. Και που μετά συνειδητοποίησα ότι δεν είναι ο γάμος και η, η ευλογία της εκκλησίας για την ερωτική σχέση που την κάνει την ερωτική σχέση υγιή. Αλλά άλλα πράγματα έχουν σχέση με την ψυχοσυναισθηματική οριμότητα Όχι με το να ακολουθούμε δοξασίες και να ακολουθούμε όχι και μη και πρέπει και να διδάσκουμε και να διδασκόμαστε. Τι σας αρέσει ακριβώς σε μας. Υπάρχει τίποτε που να σας αρέσει βρίσκεται ασφάλεια και ανακούφιση όταν σας ακούει ένας άνδρας. Χαίρεστε με τη συναναστροφή ή σας προκαλούμε δυσφορία. Εγώ προσωπικά πάντω, αν συναναστρεφόμουν μαζί σου, νομίζω θα ένιωθα δυσφορία. Ήδη νιώθω δυσφορία διαβάζοντα το email σου. Τρομερή δυσφορία. Τρομερή δυσφορία γιατί διαβάζω ένα email από έναν 29χρονο άνδρα, ο οποίο μιλάει σαν να είναι 80χρονών και να είναι. Τι να πω, πάρα πολύ μίζερο και πάρα πολύ πικραμένο. Έχω την εικόνα πω λόγω τη γενική συμπεριφορά νιώθετε μια απέχθεια. Εσύ σίγουρα νιώθει μια απέχθεια. Και για του άνδρε και για τι γυναίκε. Αυτό είναι ο μισανδρισμό. Απέχθεια προ του άνδρε, που μπορεί ο μισανδρισμό να είναι από τι γυναίκε ή να είναι εσωτερικευμένο μισανδρισμό όπω αυτό που παρουσιάζει αυτό ο φίλο. Και μισογενισμό είναι μια γενικότερη απέχθεια για τι γυναίκε που μπορεί να έρχεται από άντρε και να είναι μισογενισμό ή να έρχεται από γυναίκε και να είναι εσωτερικευμένο μισογενισμό. Πιστεύετε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι να μορφύνουν ξανά οι σχέσει ή μήπω είναι πλέον αργά. Να με συγχωρείτε για το μακροσκελέ κείμενο και λυπάμαι. Αν σα κούρασα, εύχομαι να είστε πάντα καλά. Ε, με κούρασες. Πολύ. Από πού έρχεσαι από τα βάθη του χρόνου. Καταρχάς, καταρχάς, εδώ δεν είμαστε κατηχητικό. Το κανάλι μας εδώ πέρα είναι ψυχοεκπαιδευτικό. Ακούμε την επιστήμη και όχι τις, α, τους κανόνες και τις, α, τα κηρύγματα οποιασδήποτε θρησκείας, εκκλησίας ή οτιδήποτε. Έχει στείλει email σε ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι δεν έχει στείλει email σε ένα θρησκευτικό κανάλι. Άρα, σου απαντάω ως ψυχολόγος. Έχεις κάθε δικαίωμα, κάθε δικαίωμα απολύτως, να κάνεις σεξ, να μην κάνεις σεξ, να κάνεις σχέση, να μην κάνεις σχέση, να παντρευτείς ή να μην παντρευτείς. Έχεις κάθε απολύτως δικαίωμα. Δεν έχεις όμως κανένα δικαίωμα να επιβάλλεις τις δικές σου επιλογές ή να υποβάλλεις τις δικές σου επιλογές ω τις μοναδικές ορθές επιλογές. Και να κρίνεις με βάση τον εαυτό σου τον υπόλοιπο κόσμο. Εσύ βρίσκεσαι στο ένα άκρο, ο Γεωργάς βρίσκεται στο άλλο άκρο. Η υγεία είναι στη μέση. Εντάξει. Είμαι πολύ ενοχλημένη για τις εκφράσεις που έγραψες οι άνδρες οι οποίοι γυρίζουν με τη μια και με την άλλη και οι γυναίκε οι οποίε θέλουν μόνο σεξ από του άνδρες. Σε παρακαλώ πολύ. Παρακολούθησε όλα τα βίντεο ενό καναλιού την επόμενη φορά πρωτού να στείλει mail. Τέτοιε απόψει όπω τι δικέ σου έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στη διάβρωση των σχέσεων μεταξύ των δύο φίλων. Ναι, γιατί όταν υπάρχει τόση απολυτότητα, όταν υπάρχει τόσο πουριτανικός συντηρητικός τρόπος σκέψης η αντίδραση θα πάει στο άλλο άκρο. Κάνε ό,τι θέλεις. Δεν ξέρω και δεν με αφορά αν έχεις όντως και τεροφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Γιατί αυτά που περιγράφεις για τα χαμο, το χαμόγελο τη γυναίκα, το να γελάει μια γυναίκα όταν τη αστεία, τα απολαμβάνουν και οι ομοφυλόφιλοι άνδρε με τι γυναίκε φίλου του. Φίλε του. Δεν υπονοώ ότι είσαι ομοφυλόφιλο ή κρυπτομοφυλόφιλο, αλλά ψάξε και λίγο το ζήτημα του ερωτικού σου προσανατολισμού. Ψάξε το λίγο. Δεν λέω ότι όποιο δεν κάνει σεξ με γυναίκε και δεν κάνει σεξ γενικώ είναι ομοφυλόφιλο, αλλά το να μην νιώθεις καθόλου εσύ την ερωτική επιθυμία, το να μην νιώθεις καθόλου την ερωτική ενόρμηση όταν βγαίνεις να ραντεβού με κοπέλες, όταν σε κάλεσε η γειτόνισσα στο σπίτι για να δείτε ταινία, το να μην έχεις σεξουαλική επιθυμία ίσως σημαίνει ότι δεν σε ανάβει το γυναικείο φύλλο. Ίσως. Και να σου έρχονται πάρα πολύ βολικές οι διδασκαλίες της εκκλησίας να μου επιτρέψεις να σε ενημερώσω ως μια γυναίκα αρκετά μεγαλύτερη από εσένα, σχεδόν 20 χρόνια μεγαλύτερη, και ως ψυχολόγος, και ως μια γυναίκα η οποία ανατράφηκε και καταστράφηκε από την εκκλησία, ως μια γυναίκα η οποία ήμουνα και δασκάλα κατηχητικού, όχι μόνο μαθήτρια κατηχητικού, πως αυτές οι απόψεις που προσπαθείς να προωθήσεις στο γενικότερο πληθυσμό δεν βοηθάνε σε τίποτα την εξυγίανση των σχέσεων μεταξύ των δύο φίλων και γενικότερα την εξυγίανση των ερωτικών σχέσεων. Χρειαζόμαστε να βρούμε το μέτρο, όχι να πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Όντως υπάρχουν άνθρωποι που είναι αποφευκτικοί, που αποφεύγουν την εγκύτητα και σε αυτό το μέτρο πνεύμα της αποφυγής της εγκύτητας μπορεί να επιλέγουν να έχουν μόνο σεξουαλικές επιφανειακές σχέσεις με το άλλο φίλο ή με το ίδιο φίλο αναλόγως ο καθένας με τον ερωτικό του προσανατολισμό και αυτό να γίνεται λόγω αποφευκτικότητας. Και αυτό ναι, είναι ένα ψυχολογικό πρόβλημα το οποίο καλά κάνει κάποιο που έχει αποφευκτικότητα να κάνει ψυχοθεραπεία για να το ξεπεράσει. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να έχουν μόνο σεξουαλικές σχέσεις, ότι αυτό είναι ο λόγος που οι σχέσεις πάνε κατά διαόλου σήμερα. Πολύ σημαντικό ρόλο στο να πάνε οι σχέσεις κατά διαόλου σήμερα έπαιξαν και απόψεις όπως τις δικέ σου, τις οποίες αυτές απόψεις Κάποιο σου τι έχει διδάξει, ίσω οι λεβέντε με τα από την οικογένεια σου. Δεν ξέρω. Έχω μεγαλώσει και εγώ σε μια οικογένεια που μα δίδασκαν πάρα πολύ συντηρητικέ, πάρα πολύ πουριτανικέ απόψει ω την πραγματική αλήθεια. Και ήμουνα κι εγώ μία νεαρή ε, κοπέλα με αλαζονία. Γιατί εκφράζει τεράστια αλαζονία στο email σου. Με αλαζονία που νόμιζω τα ξέρω όλα. Εγώ η όλα, τα ξέρω όλα και δεν ήξερα τίποτα και φάγα τα μούτρα μου. Σου εύχομαι πραγματικά να μην φά τα μούτρα σου, γιατί άμα φά τα μούτρα σου θα συμπαρασύρει και την καημένη τη γυναίκα που θα παντρευτεί και τα καημένα τα παιδιά που θα κάνει με τέτοιο σκεπτικό. Εν ναι, 2023. Ένα ουσιαστικά καλλιεργημένο άνθρωπο, ένα πραγματικά πνευματικό άνθρωπο, δεν βάζει του ανθρώπου σε κατηγορίες. Δεν βγαίνει μια λαζονία από πάνω και λέει είστε παλιάνθρωποι, είστε εστιασμένοι στο σεξ, είστε το ένα, είστε το άλλο, είστε το παράλληλο, να κάνετε αυτά που σας λέω εγώ. Με ποια ιδιότητα μας λες να κάνουμε πράγματα. Με ποια ιδιότητα. Πες μου με ποια ιδιότητα, είσαι ψυχολογός. Είσαι ψυχολόγο ο οποίο έχει εξειδικευτεί στις ερωτικέ σχέσει. Τι είσαι. Εσύ ο ίδιο ποτέ δεν είχε μια ερωτική σχέση. Άρα, ό,τι μα διδάσκει είναι από τη σφαίρα τη φαντασία σου. Από αυτά που εσύ φαντασιώνει ότι θα ισχύσουν. Σου λέω, μπορεί όταν αρχίσει να ζει, να συνειδητοποιήσει. Δεν ξέρω. Δεν είμαι medium. Δεν γνωρίζω. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Μπορεί να αρχίσει να συνειδητοποιήσει ότι ίσως να μη σου αρέσουν οι γυναίκε, ίσως, και γι' αυτό το λόγο να έχεις και τόσο μισογενισμό, αλλά και τόσο μισανδρισμό. ίσω. ίσως, ή ίσως ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργείς, η απολυτότητα σου, το γεγονός ότι είσαι απόλυτος στις απόψεις σου, το γεγονός ότι ε, εκφράζεις ε, διάφορες... Ε, επικρίσει και κατακρίσει συμπεριφορών άλλων ανθρώπων και θεωρεί το δικό σου ως ανώτερο, το γεγονό ότι πα να διδάξει του υπόλοιπου με βάση τον εαυτό σου, αυτό να σε κάνει ένα εξαιρετικά κατάλληλο σύντροφο. Μία ψυχολόγο ή ένα ψυχολόγο, ο οποίο κάνει ψυχοεκπαίδευση, όπω είμαι εγώ, διδάσκεται εκπαιδεύεται και προσπαθεί εξαιρετικά ώστε να βγάζει τα δικά του προσωπικά βιώματα έξω από τη σκοπιά της επιστήμης που διδάσκει. Το έχω πει και άλλες φορές και μπορεί να μην έγινε κατανοητό. Εγώ ίδια προσωπικά επιλέγω να ζω τη ζωή μου με συγκεκριμένους τρόπους, αλλά σε καμία περίπτωση δεν κάνω δόγμα του τρόπου με του οποίου προσπαθώ να ζήσω τη ζωή μου, επιλέγω να ζήσω τη ζωή μου και δεν την επιβάλλω στους άλλου. Σε κάποια θέματα είμαι αρκετά συντηρητική εγώ ίδια προσωπικά. Όμω σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπω ο δικό μου συντηρητισμό να δηλητηριάσει τι ψυχέ των χιλιάδων ανθρώπων που με παρακολουθούν. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ο δικός μου συντηρητισμός έχει να κάνει με το δικό μου τρόπο ζωής, έχει να κάνει με τα δικά μου βιώματα και ότι παρόλο που είμαι ψυχολόγος και έχω βήμα, σε καμία περίπτωση δεν μου επιτρέπεται να επιβάλλω τα δικά μου θέματα στους άλλους. Δηλαδή, το τι κάνω ή δεν κάνω εγώ, να το κάνω θέσφατο και να το επιβάλλω στους άλλους. Εσύ γιατί το κάνεις αυτό. Γιατί ένιωσε την ανάγκη να διδάξει του άνδρε και τι γυναίκε. Γιατί ένιωσε την ανάγκη να κατακρίνει του άνδρε και τι γυναίκε. Γιατί έβγαλε τόσο μυσανδρισμό και τόσο μισογενισμό. Γιατί τόσο μισανθρωπισμό. Τι χριστιανό είσαι. Υποθέτω ότι είσαι χριστιανό Ορθόδοξο με τον τρόπο που γράφει. Δεν ξέρω αν, αν, αν Υποθέτω. Αφού είσαι Έλληνα και μου λε σου τα στοιχεία τα οποία εννοείται ότι δεν τα λέω δημοσίω. Για να προστατεύσω Ότι... Τη τα προσωπικά σου δεδομένα και για να μην σε προξενέψω σε καμίαν και νιώθω μετά. Λοιπόν, τι να σου πω. Τι να σου πω. Έχω να σου πω ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Είναι οι δικέ σου απόψεις, είναι οι δικέ σου προκαταλήψει, είναι η δική σου στάση απέναντι στον έρωτα, απέναντι στις ερωτικές σχέσεις Είσαι εσύ ο οποίος θεωρείς βρώμικο το σεξ έξω από το γάμο Και θεωρείς το σεξ μέσα στο γάμο ως καθαρό ενώ έξω από το γάμο βρώμικο Είσαι εσύ ο οποίος έχεις αυτές τις απόψεις να τις χαίρεσαι, να τις ακολουθήσεις Και αν κάποτε δυσκολευτείς λόγω αυτών των απόψεων να έχεις υπόψη σου ότι υπάρχει και η επιστήμη της ψυχολογίας, υπάρχει και η ψυχοθεραπεία που βοηθάει τους ανθρώπους να ξεπεράσουν τα κολλήματα τους. Έχεις κολλήματα. Δεν λέω σε καμία περίπτωση πως είναι τέλειος ο τρόπος που ζούμε τις ζωές μας στο σύγχρονο κόσμο. Σίγουρα ζούμε σε έναν αρχισιστικό κόσμο. Σίγουρα ζούμε σε ένα κόσμο γεμάτο ξερόλες, αλλά εσύ προσωπικά, παρόλο που βρίσκεσαι στην άκρη του άκρα του συντηρητισμού, δεν πάβεις. Να είσαι ξερόλα και δεν πάβει να έχει έναν αρκισιστικό τρόπο προσέγγιση τη ζωή και των άλλων ανθρώπων. Λυπάμαι που σου το λέω, αλλά αυτό βίωσα. Διαβάζοντα και ξαναδιαβάζοντα αυτά που έγραψε, γιατί πραγματικά δεν πίστευα στα μάτια μου ότι ένα νέο άνθρωπο 29 ετών έχει τέτοιε παλαιολυθικέ απόψει. Και ξαναλέω, δεν είναι η καλύτερη εποχή για σχέσει, αλλά σίγουρα ούτε εσύ είσαι κατάλληλο υλικό για μια υγιή σχέση. Με τίποτα. Με τίποτα. Εκτός και αν βρεις ένα πρόσωπο το οποίο είναι να, να, είναι εξίσου brainwashed, να έχει εξίσου δεχθεί ισχυρή πλήση εγκεφάλου από το περιβάλλον της. Είμαι σίγουρο ότι είσαι και εναντίον της ομοφιλοφιλής, δεν αναφέρει αναφέρεις καθόλου και θεωρήσω ότι πρέπει όλοι οι άνδρες να έχουν σχέση με γυναίκες. Έτσι υποθέτω και όλες οι γυναίκες. Μάλλον όλοι οι άνδρες να παντρεύονται γυναίκες. Παρθένος ο άνδρας, παρθένα η γυναίκα να παντρεύονται και μόνο μέσα στο γάμο. Εντάξει. Άρα. Όταν θα έρθει η ώρα σου και αν θα έρθει η ώρα σου θα συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα. Και τότε ή θα αντιληφθείς το σφάλμα, το λογικό που έχεις, το γεγονός ότι είσαι επηρεασμένο από απόψει που δεν είναι βασισμένε πάνω σε ανθρώπινε επιστήμες, δεν είναι βασισμένε πάνω στην ανθρωπολογία, δεν είναι βασισμένε πάνω στη ψυχολογία, δεν είναι βασισμένε πάνω στην ιατρική, αλλά είναι βασισμένε σε θρησκείε. Τότε μπορεί να του συνειδητοποιήσει και να ζητήσει βοήθεια, μπορεί και όχι. Δεν θεωρώ ότι πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι κάνεις εσύ, ούτε όλοι να κάνουμε ό,τι κάνω εγώ, ούτε όλοι να κάνουμε ό,τι κάνει ο Γιώργας. Θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του πνευματικό μονοπάτι. Ο κάθε άνθρωπος έχει να παλέψει με τους δικούς του εσωτερικούς δαίμονες. Και δεν υπάρχει μία συνταγή επιτυχίας το να ακολουθούμε κάποια κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις προκειμένου να έχουμε υγιείς σχέσεις. Ήδη εσύ μέσα από το email σου εκφράζεις μισογενισμό και μισανδρισμό. Ξεκάθαρα. Θα χαρώ πολύ να διαβάσω τις απόψεις σας στα σχόλια. Και εγώ ανησυχώ για το τι συμβαίνει στις μέρες μας, για ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι λένε ψέματα, τόσοι πολλοί άνθρωποι είναι εκμεταλλευτές συναισθημάτων. Όλη η μέρα μιλάμε για αυτά τα θέματα, αλλά δεν θεωρώ ότι η λύση είναι να πάμε στο άλλο άκρο και να έχουμε ανθρώπους ρομπότ, οι οποίοι λειτουργούν με βάση οδηγίες που έρχονται από ένα χώρο θρησκευτικό, από ένα χώρο uh, «mind control». Γιατί οι θρησκείες είναι οργανισμοί οι οποίοι επιχειρούν να ελέγξουν τα μυαλά των ανθρώπων και να βάλουν τους ανθρώπους σε μια σειρά για να λειτουργούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αυτή είναι μια κοινωνιολογική αντιμετώπιση της θρησκείας. Μακροκοινωνική. Μικροκοινωνικά εγώ θα σου πω ότι τέτοια θρησκευτικά πιστεύω τόσο αυστηρά και απολυταρχικά στερούν από τους νέους ανθρώπους και τους μεγαλύτερους ανθρώπους που τα ακολουθούν την αυθεντικότητα στη ζωή τους, την αυθεντικότητα στις σχέσεις τους και το να ζουν τη ζωή τους πραγματικά. Γιατί μπαίνουν μέσα σε κουτάκια, ακολουθούν κανόνες, έτσι το ένα, έτσι το άλλο, έτσι το παράλληλο. Και σου μιλάει μία που μπήκε σε όλα τα κουτάκια, ακολούθησε όλους τους κανόνες και έκανε τη ζωή της κατά. Και σου μιλάει μία η οποία όταν βγήκε από τα κουτάκια, και πέταξε τους κανόνες, εξακολουθούσε να έχεις κατά ζωή γιατί η ζωή μας είναι καλή ή κακή με βάση τα ψυχολογικά μας. Με βάση το πώς έχουμε μεγαλώσει, με βάση την κακοποίηση που έχουμε δεχθεί στην παιδική μας ηλικία, με βάση τα τραύματα μας, με βάση τη χαμηλή μας αυτοεκτίμηση, με βάση τα κομπλεξιλίκια μας, με βάση τις φοβίες μας, με όλα αυτά, όχι αν ακολουθούμε τον α κανόνα ή το β ή το γ. Δεν είναι η ζωή η το γ δεν ειναι η ζωη ε, ε, ξέρω εγώ, ένα παιχνίδι στο οποίο ε, πατάς τα σω, σωστά κουμπιά και προχωράς. Και ε, ξέρω ότι είναι εύκολη λύση να παραδώσεις τον εγκέφαλο σου στην οποιαδήποτε πλήση εγκεφάλου. Και να ακολουθεί πιστά ό,τι σου λένε. Πρέπει να σκέφτεσαι έτσι, προσπαθεί να σκέφτεσαι έτσι. Πρέπει να λε έτσι, λε έτσι. Πρέπει να λειτουργεί έτσι, λειτουργεί έτσι. Πού είναι η ανθρώπινη ελευθερία, Πού είναι ο αυθορμητισμό, Πού είναι το να ζει πραγματικά τη ζωή, Στρατιωτάκι, ε, όχι, εγώ δεν μπορώ. Προσωπικά, μετά που έχω δεχθεί τόση πολύ πλήση εγκεφάλου και που έχω ακολουθήσει με τόση πολύ επιμέλεια τόσου πολλού κανόνε, δεν μπορώ με τίποτα να είμαι στρατιωτάκι σε οτιδήποτε. Και θεωρώ ότι είναι αφύσικο, αφύσικο, αφύσικο να είσαι 29 χρονών και να μιλά και να γράφει σαν να είσαι 89. Και μπορώ να σου πω ότι έχει 90 χρόνους, οι οποίοι είναι πολύ πιο μοντέρνοι από σένα, πολύ πιο ανθρώπινοι, και αγαπάνε πιο πολύ τους ανθρώπους γιατί ο μισογενισμός και ο μισανδρισμός δεν αποτελούν παρά μισανθρωπισμό μακριά από εμάς. Καλό καλοκαίρι. Επειδή μου είπες καλό καλοκαίρι λίγο.